Λάτε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρη ότι όσοι έχετε μια μικρή επιχείρηση έχετε στραφεί στο ίντερνετ προκειμένου να ψάξετε τρόπους για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Έχουμε καλέσει λοιπόν εδώ τις δύο κυρίες οι οποίες θα σας δώσουν τα κλειδιά για να μπορέσετε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, στηριζόμενοι ακριβώς σε αυτή τη μεγαλύτερη αγορά που ανοίγεται μπροστά σας μέσω του ίντερνετ. Υπεύθυνη του online χρυσού οδηγού είναι η κυρία Τίνα Δήμιζα και είναι κοντά μας. Καλημέρα, κυρία Δήμιζα. Καλημέρα. Είναι επίσης κοντά μας η κυρία Τίνα Χαλόφτη, είναι marketing manager εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων. Καλημέρα και καλημέρα. Σε εσάς. Κυρία Δήμιζα, να ξεκινήσουμε με εσάς και να μας δώσετε λίγο τους λόγους για τους οποίους κάποιος πρέπει να κινηθεί ιντερνετικά και να έχει παρουσία σε πολλά μέσα. Τα πολλά μέσα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για καμία επιχείρηση. Πριν τα online υπήρχε η ανάγκη παρουσίας των επιχειρήσεων στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. Βέβαια, με τα online μέσα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας σε διάφορες φάσεις της αγοραστικής του διαδρομής. Έτσι, όπως έχουμε πει, όταν ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες για να προσδιορίσουμε την ανάγκη μας, τότε συχνά επισκεπτόμαστε διάφορα websites. Στη συνέχεια, όταν ως χρήστες χρειαζόμαστε μια πληθώρα επιλογών προμηθευτών, χρησιμοποιούμε πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να μας καλύψουν αυτό ακριβώς το πλούτο και την πληρότητα των επιλογών. Πολύ δε περισσότερο που όταν αυτές οι πλατφόρμες καταφέρνουν και δίνουν μια αγοραστική δύναμη της τάξης 3 εκατομμυρίων δυνητικών πελατών όπως το HeyOGR τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, ακούγοντας όρους, ακούγοντας τίτλους, ακούγοντας αυτή την ορολογία γενικότερα την ιντερνετική, κάποιος που δεν έχει και μία εξοικείωση μπορεί να μπερδευτεί. Είναι εύκολο να το κάνει κάποιος επιχειρηματίας, μικρός επιχειρηματίας αυτό. Έχετε δίκιο ότι οι όροι και η αργό, η τεχνολογική δεν βοηθούν ιδιαίτερα στην αντίληψη την καθαρή των πραγμάτων. Όμως είναι θετικό σίγουρα όλοι να εξοικειωθούμε και με αυτούς τους όρους και να το προσπαθούμε. Βέβαια, όσο πιο σοβαρή είναι η ανάγκη της προβολής, τόσο περισσότερο αυτές οι γενικές γνώσεις πρέπει να υποστηρίζονται από την ανάγκη ενός ειδικού. Ο ειδικός θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να εντοπίσουν τις κατάλληλες εμπορικές ευκαιρίες και να διαμορφώσει έτσι την προβολή του ώστε να αποδώσει. Άρα είναι κρίσιμος ο ρόλος του ειδικού ώστε να πετύχουμε την καλύτερη στόχευση. Καλά, κρίσιμος είναι, οικονομικός είναι, προσεγγίσιμος οικονομικά είναι ή είναι απαγορευτικός γιατί έχει ψηλό κόστος? Όχι, δεν είναι ακριβό. Αντιθέτως, είναι μια επένδυση κυριολεκτικά value for money. Υπάρχουν πληθώρα λύσεων και συνδυασμών που αποδίδουν και έτσι κανείς μπορεί να επιλέξει είτε ένα μεγάλο πλούσιο site είτε ένα site μίας σελίδας με 260 ευρώ. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο που προσιτεί αυτή. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Χαλόφτη για να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη, μια και η επιχείρησή σας έχει τέτοια παρουσία ιντερνετική. Ποια από όλα αυτά επιλέξατε εσείς, δηλαδή πώς επιλέξατε εσείς για να στηρίξετε την επιχείρησή σας? Εμείς κάνουμε αρκετά πράγματα. Ξεκινήσαμε επιφυλακτικά, μην ξέροντας αυτό το μέσο πόσο θα μας ωφελήσει και αν θα μας ωφελήσει και σε τι βαθμό. Ξεκινήσαμε λοιπόν δημιουργώντας ένα site. Είδαμε αργότερα στη συνέχεια ότι αυτό το site έπρεπε κάπως να το προωθήσουμε. Προχωρήσαμε στη διαφήμιση Google AdWords, πιο χαλαρά στην αρχή, πιο έντονα στη συνέχεια. Παράλληλα, είχαμε μια προβολή σε ένα μεγάλο τοπικό και πανελλαδικό οδηγό προβολής επαγγελματιών. Και τώρα είναι το επόμενο στάδιο που προσπαθούμε να έχουμε παρουσία και στα social media. Όλα αυτά βέβαια με την βοήθεια ενός ειδικού, όπως είπε και η κυρία Δήμιζα, δεν γίνεται να τα ξέρουμε. Να τα κάνετε μόνοι όλα. Σας. Χρειάζεται και τον ειδικό από δίπλα. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις προσδοκίες, η ζυγαριά. Το θετικό ήταν ότι είδαμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Δηλαδή, τον επόμενο μήνα κιόλας είδαμε νέες εισερχόμενες κλήσεις, νέους πελάτες, νέες επαφές που δεν θα μπορούσαμε να έχουμε χωρίς όλα αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε όλους αυτούς τους πελάτες, σε αυτή τη βάση. Και το σημαντικό είναι ότι δεν είναι απλά η αίσθησή μας ή ότι έτυχε ή οτιδήποτε. Είναι μετρήσιμο πια. Είναι αυτό, μετρήσιμο έτσι. Πλέον. Άρα ξέρετε. Άρα ξέρουμε ακριβώς πόσοι, ποιοι κλπ. Και τι αποφέρει. Και τι αποφέρει. Οπότε και το κόστος μπορείς να το μετρήσεις αν σας συμφέρει ή όχι. Λοιπόν, κυρία Χαλόφτη και κυρία Δήμιζα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.